Θα μείνουμε στο θέμα. Θα καλωσορίσουμε στο δελτίο μας τον κύριο Χρήστο Άνθην, αναπληρωτής Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, για να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει με ένα μνημείο κόσμημα της Κέρκυρας που δυστυχώς παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τι γίνεται λοιπόν, γιατί υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις και αυτή η εικόνα που βλέπουν και οι επισκέπτες? Θα σας πω. Αυτή τη στιγμή ακούμε διάφορους σημαντικούς πολιτικούς φορείς της χώρας μας, όπως και διάφορα αρχικά ονόματα ΕΤΑΔ κλπ. Όπου οι πολίτες δεν τα καταλαβαίνουν και δεν είναι και υποχρεωμένοι να αντιληφθούν γιατί μιλάμε, γιατί νομικά ή νομικίστικα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί. Αυτή τη στιγμή οι πολίτες προσλαμβάνουν αυτό που προσέλαβε και η επισκέπτρια. Προσλαμβάνουν ένα αριστούργημα πολιτιστικό να είναι κατεστραμμένο μέσα. Να έχουν μπει μέσα ανεξέλεγκτα, λες και έχει γίνει επιδρομή βαρβάρων. Είναι για την Κέρκυρα αυτό και για τους Κερκυραίους πολίτες τραγικό. Ελπίζουμε έστω μια φορά, για πρώτη φορά στη ζωή τους κάποιοι, να τηρήσουν το λόγο τους ότι θα αποκαταστήσουν αυτό το μνημείο. Είναι απορία άξιων πώς έγιναν όλα αυτά, εν αγνία της αρχαιολογίας, εν αγνία του Υπουργείου Πολιτισμού, εν αγνία και των άλλων υπουργείων, όπως είναι του Υπουργείου Τουρισμού και λοιπόν παραγόντων. Πώς έγιναν όλα αυτά, πώς μπήκε κομπρεσέρα αυτά που δείχνεται σήμερα μέσα τα δάπεδα και ξυλώθηκαν. Ο εργολάβος ο οποίος πήρε αυτό το έργο όσον αφορά την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και την ιδιαίτερη ευαισθησία του Περιφερειάρχη είναι αδιαφυσβήτητη. Εμείς επισκεφθήκαμε το μνημείο, το αριστούργηματικό αυτό μνημείο, και προεκλογικά διαπιστώσαμε μέσα ότι τα πράγματα δεν είναι ενθαρρυντικά. Είχαν γίνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις όπου έχουν αλωτριώσει την ποιότητα και την ομορφιά αυτού του εξαίρετου μνημείου. Να ρωτήσουμε κάτι. Ανεξέλεγκτα λειτουργεί ένας εργολάβος? Δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος ο οποίος πρέπει τέλος πάντων να γίνεται? Θα το ρωτήσω και εγώ όπως το ρωτάνε όλοι οι Επτανήσιοι και οι Κερκυραίοι πρωτίστως. Γιατί ανήκει στην Κέρκυρα, είναι στην Κέρκυρα το μνημείο. Πώς μπήκε αυτός ο εργολάβος μέσα? Δεν τον έλεγξε κανένας? Δεν ήρθαν μηχανικοί? Δεν ήρθαν αυτές οι υπηρεσίες όπου αναφέρονται με αρχικά γράμματα, κεφαλαία, να ελέγξουν? Πού ήταν η συγκεκριμένη υπηρεσία η οποία εισέπρατε αυτά τα τεράστια ποσά και είχε καταστεί το δεύτερο σε επισκεψιμότητα και σε εισπράξεις μνημείου στην Ελλάδα? Πού ήταν? Ήρθαν μία φορά. Τώρα θα έρθουν κατόπιν εορτής. Οι Κερκυραίοι εκφράζουν την βαθύτατη αγανάκτησή τους. Αυτό μεταφέρει. Είναι σαφές. Και όπως μας λέτε, δυστυχώς η ζημιά έχει γίνει. Μπορεί να έχουν υποσχεθεί πράγματα. Δεν μας αφορούν. Εκείνο που μας αφορά είναι πότε θα δούμε αναστηλωμένο πραγματικά ως είχε το μνημείο, το οποίο για την Κέρκυρα ήταν σύμφυτο της κοινωνικής και της πολιτικής ζωής της Κέρκυρας και της οικονομικής. Πότε θα το δούμε αποκαταστημένο? Δεν μας ενδιαφέρουν ούτε οι επισκέψεις, ούτε οι καταδίκες. Βέβαια, το θέμα είναι να μπορεί ο κόσμος να το επισκέπτεται, να το χαρεί. Και όπως είπαμε, είναι ένα μνημείο πολιτισμού, πρέπει να έχει την μεταχείριση που του αρμόζει. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Άνθη, για την παρουσία σας στο Δελτίο μας. Ευχαριστούμε πολύ.